Έλα σου όμως που έχουν περάσει με το ζόρι 50 ημέρες από την τραγωδία των Ντεμπών και πλέον πάμε σε διαρροές, ενώ σας θυμίζω τα πρώτα 24 ώρα τι γινόταν, το είχαμε πει και τότε. Προσοχή, τα Τέμπη είναι τομή για την κοινωνία, αλλά θα ξεχαστεί. Και θα ξεχαστεί και θα μπλεχτεί στα προεκλογικά που επικοινωνιακά πρέπει να πάνε αλλού. Ήρθε χθες, λοιπόν, σε μια συνέντευξή του, ένας εκ των δικηγόρων των τραυματιών και συγγενών θυμάτων για το έγκλημα στα Τέμπη, κύριος Λουκάς Αποστολίδης, παλιός βουλευτής, υπουργός στο Προεδρείο της Βουλής, εκ νέου υποψήφιος στο νότιο τομέα με το Πασόκ Κινάλ, αλλά εδώ σήμερα θα τον ακούσετε ως δικηγόρο και το κατέχει πολύ καλά, ο οποίος χθες τι είπε? Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία. Ο πόνος και η θλίψη δεν εξαργυρώνονται. Με σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά και τη Hellenic Train. Η έκφραση «η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία, ο πόνος και η θλίψη δεν εξαργυρώνονται». Πόσα χρόνια έχουμε να τα ακούσουμε? Ακούσα άλλα, μεγαλόστομα. Και όντως η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία, ούτε επικοινωνιακά μπορεί να θάβεται, διότι δεν βολεύει. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στη Λεβεντοβιέννα, Κρήτη και προπάντων στην φιλοσοφημένη Κρήτη που μας χάρισε ανθρώπους σαν τον Καζαντζάκη και πολιτικούς ως Ελευθέριο Βενιζέλο. Εύχομαι και ο νεαρός τώρα που βγάλαμε εμείς την παράνταξη να ακολουθεί στα βήματά του, ο Νίκος Ανδρουλάξινο. Ναι, κύριε Αποστολίδη, θέλω να σας ρωτήσω, 50 μέρες μετά έχει φύγει και με ευθύνη των κεντρικών μέσων, επί της ουσίας έχει φύγει από το μάτι του κυκλώνα και της θύελλας των αποκαλύψεων αυτή η συγκλονιστική ιστορία, υπόθεση, έγκλημα στα Τέμπη. Είναι 57 οικογένειες επισήμως, όμως οι οποίες εξακολουθούν να τραβάνε το Γολγοθά, όχι η Σταύρωση, Γολγοθά. Δεν υπάρχει ανάσταση για αυτές. Και εσείς έρχεστε χθες και λέτε η ανθρώπινη ζωή δεν έχει ανταλλακτική αξία, ο πόνος και η θλίψη δεν εξαργυρώνονται, με ευθείες αιχμές ότι η Hellenic Train στην προσπάθειά της να σκεπάσει τις ευθύνες της καταφεύγει σε πράξεις και ενέργειες που αποσκοπούν στη συναλλαγή και στην εξαγορά συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών. Είναι βαρύ αυτό? Κοιτάξτε, βαρύ είναι το τραύμα στις ψυχές των γονιών που χάσαν τα παιδιά τους, σε αυτούς που βρίσκονται ακόμη στο νοσοκομείο, γιατί μην ξεχνάτε ακόμα 5-6 παιδιά είναι στο νοσοκομείο και ο ένας πάρα πολύ σοβαρά, και βέβαια μια σειρά από άλλα παιδιά τα οποία τραυματίστηκαν, περιμένανε γονείς να δούνε νύφες και γαμπρούς, περιμένανε να δούνε επιστήμονες και δυστυχώς αντιμετωπίζουν μια άλλη εικόνα, μια εικόνα η οποία τους γεμίζει από θλίψη, οργία, γανάκτηση, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να καταλαγιάσουν κάπως μονάχα όταν υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες σε όλους αυτούς που ευθύνονται. Εχθές επισκέφτηκα τον εφέτη Ανακριτή, εκθέσαμε τις απόψεις μας, κάναμε μία αίτηση επίσκεψης των διαδικασιών, κάνοντας το αίτημά μας στον εφέτη Ανακριτή και με την επιχειρηματολογία μας ότι θα πρέπει ο κύκλος των προανακριτικών διαδικασιών να μην αρκεστεί στο πεδίο των υπερησιακών παραγόντων. Θα πρέπει φως να πέσει στους διοικούντες και σε όλη την ιεραρχία την πολιτική, γιατί η πολιτική ιεραρχία μετατόπιζε τις συμβάσεις από τον ένα χρόνο στον άλλον. Η πολιτική ηγεσία τοποθέτησε τα άτομα στις διοικήσεις και οι διοικήσεις είναι αυτές οι οποίες πήραν τις αποφάσεις και είχαν τις αρμοδιότητες να μην έχουμε εγκληματικές αμέλειες και ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων μας, να μην μπορούμε στοιχειοδός να συντηρούμε ένα σιδηρόδρομο, βασική υποδομή της χώρας, μια σύγχρονης χώρας, να μην μπορούμε να την εξυγχρονίζουμε, να ακούμε ευθύνες ότι το πιστοποιητικό που δόθηκε στο σταθμάρχη δεν εκπαιδεύτηκε καλά και να έρχεται η ρυθμιστική αρχή και να λέει όχι εσείς μου τον πασάρατε, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, και να πάει αυτό το πινκ πονκ των ευθυνών,
και να έρχεται και η Χέλεν Τρέν και να λέει, κοιτάξτε εδώ, πάρτε για αντίδωρο όσοι χάσατε τα παιδιά 42.000, όσοι το παιδί σας έμεινε για λίγο στο νοσοκομείο 5.000 και όποιος μένει περισσότερο 10.000. Και λέγοντας ταυτόχρονα σε αυτό το δελτίο το οποίο βρίσκεται στο διαδίκτυο, ότι κοιτάξτε, αυτά τα ανταλλάγματα, αφιλοδορήματα λέω εγώ που σας δίνω, μην νομίζετε ότι ενέχουν την παραμικρή πιθανότητα ευθύνης της εταιρείας. Προσέξτε, είναι η μεγαλύτερη κατά την άποψή μου πρόκληση απέναντι στους νεκρούς, στους γονείς και σε αυτούς που δοκιμαστήκαν, αλλά απέναντι και στην κοινωνία. Από πού παίρνεις το δικαίωμα να λες το, κοίταξε, πάρε αυτά, αλλά εγώ δεν αναγνωρίζω καμία ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν επιμέναμε στον εφέτη ανακριτή να ξεκινήσει την διαδικασία και προς τους διοικούντες αυτούς, δηλαδή τα κέντρα που παρθήκαν οι αποφάσεις. Mm. Ο σιδηρόδρομος δεν ήταν μονάχα στο επίπεδο των υπηρεσιακών παραγόντων, του δυναμικού, του ανθρώπινου χαμηλά, γιατί και το ανθρώπινο δυναμικό το οφείλει να το εκπαιδεύσει η διοίκηση. Δεν μπορεί η διοίκηση, να το πω πάρα πολύ απλά, να δίνει σε κάποιον ένα πτυχίο της πλάκας, θα λέγα μια, αν θέλετε, ένα αυτοκίνητο στα χέρια με ένα δίπλωμα το οποίο δεν το κατέχει ο άλλος, γιατί κάποιος θα σκοτώσει. Πόσο μάλλον εδώ που έχουμε αυτή τη τραγική κατάληξη. Τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα και θεωρώ ότι έτσι θα πάνε τα πράγματα, ο κύριος ανακριτής είπε ότι ο πρώτος κύκλος των υπηρεσιακών παραγόντων, όπως και εγώ το ανέμασα, ολοκληρώνεται η ανακριτική διαδικασία, περιμένει ορισμένες πραγματογνωμοσύνες. Και αρχίζει ο δεύτερος κύκλος των ευθυνών, της ανέβρεσης ευθυνών για αμέλεια και εγκληματική αμέλεια, για ανεπάρκεια διοικήσεων, αλλά δεν είναι πρόκληση όταν ο απερχόμενος υπουργός σε έλεγχο στο κοινοβούλιο λίγες μέρες πριν το τραγικό συμβάν να επιτίθεται στην αντιπολίτευση ότι όλα είναι ασφαλή και είναι ντροπή σας που μιλάτε ανασφάλεια για το σιδηρόδρομο. Ακόμη πιο πρόκληση. Δεν ξεχνιώνει. Μάλιστα. Ακόμη πιο πρόκληση. Κάνεις μια αναφορά. Κύριε Αποστολίδη. Είναι ο αρμόδιος υπουργός. Ακόμη πιο προκλητικό είναι άλλος υπουργός να λέει τα ξέραμε, αλλά τι θέλατε να πούμε, μες στη Βουλή δεν ταξίδευε κανείς με τρένο. Καταλάβατε. Ναι, κοιτάξτε. Αυτή είναι άλλη ντροπή. Αυτή είναι άλλη ντροπή. Αυτή είναι άλλη ντροπή πραγματικά. Αυτό που έχει σημασία όμως, εγώ δεν θέλω να γίνω σχολιαστής των δηλώσεων τι λέει ο ένας και ο άλλος. Αυτό το ενδιαφέρον, αν θέλετε, και η εντολή της εντολέως μου, φοιτήτρια 2 χρόνια ανεβοκατέβαινε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το ψυχικό κόστος είναι πολύ πιο βαρύ από τον τραυματισμό της. Αναμφίβολα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στα νομικά, αλλά ταυτόχρονα εκ της ρίζας σας την ξέρετε καλά τη γραμμή, από τη Βιωτία και πάνω, χιλιάδες κόσμος προτιμούσε το τρένο και για λόγους οικονομίας, όχι μόνο για λόγους άνεσης. Για οικονομία, αλλά θεωρούσε ως μέσο μετακίνησης πιο ασφαλή. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα η εμπιστοσύνη. Και δικαιολογημένα έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι μην ξεχνάς τα Τέμπη, τα οποία συμβολικά και ουσιαστικά θα μας θυμίζουν τις ανεπάρκειες του κράτους, τις πολιτείες μας, στο να διασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα, το αυτονόητο δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών. Και μάλιστα, όταν μετακινείται δυναμικό νέων παιδιών που πάνε και έχουν φιλοδοξίες για τη ζωή τους να ζήσουν, είναι το μέλλον της πατρίδας, δεν το λέω συγκινησιακά. Το λέω από την άποψη ότι αυτό το συμβάν δεν μπορεί να χαθεί μέσα, αν θέλετε, στο ποταμό των δηλώσεων για διάφορα κοινωνικά θέματα που, αν θέλετε, δεν αγγίζουν σήμερα τις ανάγκες
των πολιτών. Άλλα τα μείζωνα κοινωνικά προβλήματα, ναι, αλλά οι ανάγκες και ο πολίτης θέλει να ακούσει. Τι γίνεται με τα προβλήματα. Σωστά, κύριε Αποστολίδη, ακούστε, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο χρονικά εννοώ, αλλά ακούστε εδώ. Επειδή έχετε μία εμπειρία, επαναλαμβάνω, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Θέλω να μου πείτε πολύ καθαρά, 50 μέρες μετά το έγκλημα των Ντεμπών, αισθάνεστε ότι είναι άδολο, τυχαίο, ότι σχεδόν έχει εξαφανιστεί με κάποιες μικρές φωτολαμψίες, τις λέω εγώ, από την επικαιρότητα ο ζήτημα βάθους? Αυτό, κοιτάξτε, και ό,τι και να πω εγώ, το δείχνει πραγματικότητα, το δείχνει τα γεγονότα. Ο επικοινωνιακός χώρος για αυτό το τεράστιο πρόβλημα και η διαδικασία, η προανακρατή της δικαιοσύνης είναι στο περιθώριο. Για να σας ρωτήσω λοιπόν, επί του αντικειμένου. Υπάρχει, και μάλιστα λένε ότι χθες κατέθεσε και το πόρισμά της, μια επιτροπή που όρισε ο υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ωραία αυτό. Οι εμπειρογνώμονες δικαστικά λειτουργούν? Άλλο οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου, οι ποινικοί εμπειρογνώμονες λειτουργούν, έχετε εικόνα? Άχι, από ό,τι με ενημέρωσε ο εφέτης, έχουν ήδη δύο εμπειρογνώμονες είναι στη διάθεση και έχουν αναλάβει έργο, όπως και μια αντίστοιχη επιτροπή με τεράστια εμπειρία για τις πραγματικές συνθήκες που συντελέστηκε το γεγονός. Ερώτημα σε εσάς, νομικό, δεν μπαίνω πολιτικά, νομικά θέλω να σας ρωτήσω. Το ότι μπαζώθηκε ένα τμήμα του χώρου για λόγους που δόθηκαν, σας ικανοποιεί? Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα όλης της δικογραφίας. Πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να πάρω την δικογραφία. Καλό είναι σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, αλλά και σε μικρά ατυχήματα, να μην πειράζεις, να μην αλλάζεις το παραμικρό στοιχείο στο χώρο που συνέβη το συμβάν. Το παραμικρό. Μάλιστα και ποινικά διώκεται κανείς όταν κάνει αλλίωση στο περιβάλλον όπου συνέβη ένα ατύχημα. Αυτό είναι πάγια νομολογία στο κόσμο το νομικό. Πάγια νομολογία στο κόσμο το νομικό. Τώρα, επειδή μου αναφερθήκατε και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και την... Του Υπουργού. Η οποία ζήτησε να μην σχολιαστεί και το πόρισμά της. Ναι. Εγώ είπα μια κουβέντα ότι από το δελτίο αυτό που βλέπω είναι προσπαθεί να γίνει μια γενική διάχυση αόριστη στο αμαρτωλό βαθύ κράτος και τα λοιπά, και να καταγράφουν κάποιες απόψεις για το μέλλον, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει. Εγώ φαντάστηκα ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσει το έργο της δικαιοσύνης θα έπρεπε να σταθεί με αντικειμενικό τρόπο στις συνθήκες που τελέστηκε το έγκλημα, και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν μελετητές, θα υπάρξουν έρευνες πώς θα αποκατασταθεί αυτή η ιστορία. Δεν μπορούν εμπειρογνώμονες, κατά την άποψή μου, μέσα σε ένα ανάμεσο μήνα να εκφράζουν το τι πρέπει να γίνει στο σιδηρόδρομο. Νομικά το στέκει. Θεωρώ δηλαδή άσχηση επί χάρτου. Νομικά στέκει να καλεί ο Πρωθυπουργός αυτό το πόρισμα να ενσωματωθεί στη δικογραφία? Στέκει αυτό νομικά? Είναι υποχρεωμένοι να το στείλουν στην δικογραφία. Τη δικογραφία στον εφέτη ανακριτή. Είναι υποχρεωμένοι. Αλλά βιαστήκανε, από ό,τι είδα τουλάχιστον στο δελτίο, ναι, και λένε ότι ξέρεις, η μελέτη αυτή δεν σηματοδοτεί κάποιες ευθύνες σε κάποια επίπεδα κτλ. Θα τη δούμε, ας μην πούμε τίποτα. Εγώ εκφράζω μια επιφύλαξη ότι είναι άσκηση επί χάρτου και δεν θα ρίξει ιδιαίτερο φως. Λέει εδώ ο Νίκος, καλημέρα στον εκλεκτό. Κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω αν με ακούτε γρήγορα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα, λέει στον εκλεκτό κύριο Αποστολίδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ονόματα, ποσά, ημερομηνίες έδωσε ο κύριος Αποστολίδης στον ανακριτή για την προσπάθεια έμεσης εξαγοράς την οποία καταγγέλει? Αν δεν προχωρήσει η ανάκριση προς αυτήν την κατάσταση. Ακούστε τι θα σας πω. Η δήλωση είναι πάρα πολύ καθαρή και πιστεύω ότι δεν γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον για την πελάτησά μου και άλλους τρεις επιβάτες
δεν κάνανε καμία χρήση αυτού του φιλοδορήματος που έκανε η Hellenic Train, και είναι αγανακτισμένη, αν θέλετε, ιδιαίτερα με τη γραπτή δήλωσή της μέσα σε αυτό που διαδικτυακά υπάρχει, μπορείτε να το επισκεφτείτε και ήδη να το δείτε, ότι αυτό που σας δίνουμε δεν έχει καμία έννοια αποδοχής οποιασδήποτε πιθανότητας ευθύνης για το συμβάν. Όταν λοιπόν προκλητικά μιλάς απρόσωπα, χωρίς μια ανθρώπινη επαφή, γυρίζεις παράδειγμα τα 19 ευρώ το εισιτήριο επιβίβασης στην πελάτη ΣΑΜ, διαδικτυακά γυρίζεις τα 17 ευρώ χωρίς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο ανθρωπιάς και να πεις ζεις, πεθαίνεις, το χέρι σου που έσπασε, σε ποια κατάσταση είναι. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα εκθέσαμε και στον εφέτη Μαγκριτή και θα κατατεθούν, βέβαια, αφού διαβαστεί η δικογραφία, ο πρώτος κύκλος τουλάχιστον της δικογραφίας, με συγκεκριμένα υπομνήματα, αφού έχουμε δηλώσει ως πολιτική αγωγή να υπερασπιστούμε πραγματικά το αίτημα. Γιατί άκουγα τον κύριο Κωνσταντινίδη που έχουν φτιάξει ήδη ένα σύλλογο για να προωθήσει αυτά τα τεράστια αιτήματα των ανθρώπων που δοκιμάστηκαν με το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Είναι μια αξιόπινη προσπάθεια που ζητάνε ένα κεντρικό μήνυμα. Φως άπλετο παντού. Κύριε Η δικαιοσύνη να απομείνει τις ευθύνες και παραδειγματικά να επιβληθούν οι τιμωρίες σε καθέναν που θεωρηθεί από μέρους της δικαιοσύνης ότι έχει ευθύνες για αυτό το ατυχές περιστατικό. Κύριε Αποστολή, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Μήπως, ρωτώ, μήπως η Hellenic Train, η Ιταλή δηλαδή, με αυτά τα θυλοδωρήματα αλλά και με τη ρητή αναφορά ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη γι' αυτό, θέλουν να αποφύγουν το τι συνέβη κατά το δυστύχημα με τη σύγκρουση, τους πινθήρες, την αποκόλληση αγωγών ρεύματος και ακολούθως. Ακούστε με, κύριε Αποστολίδη, θέλω να με ακούσετε. Ακούστε με λίγο. Θέλω να το ακούσετε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, και την ανάφλεξη καυσίμων αερίων πιθανότητα. Και γιατί το λέω αυτό. Την πρώτη μέρα, σας θυμίζω, και αν δεν το έχετε υπόψη σας, να το λάβετε υπόψη σας, την πρώτη μέρα μετά το δυστύχημα, το έγκλημα, ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής παρουσίασε και φωτογραφίες από φιάλες υγραερίου που βρέθηκαν εκτός του βαγονιού Κιλικίου. Την επαύριο δεν ξαναεμφανίστηκε ο εκπρόσωπος και το αφήγημα άλλαξε, δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου. Διότι αν υπάρχουν φιάλες υγραερίου στο Κιλικίο, τότε σαφώς ευθύνη έχει και η Hellenic Train. Ακούστε με. Υπάρχει καταρχήν μια αντικειμενική και υποκειμενική ευθύνη εξαιτίας των αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν αρμοδιότητες που η κεντρική αρμοδιότητα της Hellenic Train είναι η ασφαλή μετακίνηση επιβατών και προϊόντων. Η κυρίαρχη αρμοδιότητά της είναι αυτή, πρώτο. Δεύτερο, αυτό τώρα που λέτε, υπάρχει πραγματογνωμοσύνη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη της πυροσβεστικής, δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό θα αποτελέσει στοιχείο της δικογραφίας, τότε θα μπορέσω κι εγώ να εκφράσω την άποψή μου για να μην κάνω αστυνομικό. Είναι ένα ερώτημα όμως πώς τη μία μέρα εμφανίζονται φωτογραφίες και τη δεύτερη και μετά εξαφανίζονται. Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι ένα επικοινωνιακό σοου που είναι μακριά από την πραγματικότητα, γιατί άκουσα και το θέμα της τηλεδίκησης, υπάρχει εδώ, υπάρχει εκεί παραπέρα. Και βγαίνει ο υπεύθυνος κατεξοχήν επιστήμονας που είχε αναλάβει την εργολαβία και λέει κάτι πάρα πολύ απλό, ότι κύριε, εγώ στο τέλος 16 σας παρέδωσα όλο το σύστημα της τηλεδίκησης με δοκιμαστική δοκιμασία, δεν ξέρω πόσο διάστημα, και από εκεί και πέρα από το 17 και μετά το αφήσατε στην ΑΚΑ και δεν λειτουργεί σύστημα τηλεδιοίκησης ολοκληρωμένο. Και για να ξανακάνω αυτό το σύστημα θα πρέπει να μελετήσω από την αρχή. Αυτό είπε ο κατεξοχήν υπεύθυνος που ανέλαβε την εργολαβία για το θέμα της τηλεδιοίκησης. Αυτό δεν το έχει διαψεύσει κανένας. Σωστό. Εάν λοιπόν εγώ πιστεύεις ότι αυτός που ανέλαβε να κάνει μια σύμβαση και λέει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί, όλα τα άλλα που υπόνονται από εδώ και από εκεί
είτε για επικοινωνιακούς λόγους και δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία λόγια, των πραγμάτων. Και η δικαιοσύνη αναζητά την ουσία και την αλήθεια των πραγμάτων. Λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Αθήνα, καλημέρα στον κύριο Αποστολίδη και μια ερώτηση. Πόσο ντροπή είναι για το πολιτικό προσωπικό της χώρας να επιτρέπει σε μια ιδιωτική εταιρεία να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες της χώρας της? Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα τη συμπεριφορά του κάθε ενός την κρίνει ο λαός. Και αυτή τη συμπεριφορά θα την κρίνει μεθαύριο και στην κάλπη. Για την εταιρεία δεν ρώτησε. Δεν συνηθίζω, ακούστε. Για την εταιρεία ρώτησε. Πόσο ντροπή αισθάνεται. Την εταιρεία. Να σας πω, εγώ αισθάνομαι αυτό που σας είπα. Οι εντολείς μου αισθάνονται αυτό που σας είπα. Τώρα κάποιοι άλλοι το θεωρούν ότι έκανε μια χειρονομία. Δεν ξέρω ποια είναι η σκέψη και ποια είναι η αντίληψη περί των πραγμάτων. Μάλιστα. Ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά. Καλημέρα, λέει κύριε Αποστολίδη. Η κατάσταση είναι πιο τραγική από ό,τι περιγράφεται. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, που από τη στεναχώρια του δεν άντεξε και ξαναέβαλε υποψηφιότητα, γνώριζαν πριν 4 χρόνια για την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Τα έλεγαν τότε στην προεκλογική τους καμπάνια ότι θα τα αλλάξουν άρδιν. Και είμαστε μια από τα ίδια. Να σας πω κάτι και να απαντήσω στον εκλεκτό φίλο. Ότι είπα προηγούμενα ότι ο αρμόδιος Υπουργός, λίγες μέρες πριν το συμβάν, κατακεράβνωνε την αντιπολίτευση και με τις λέξεις ντροπή να πάρετε πίσω τα λεγόμενα που μιλάνε για ανασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Τι άλλο κανένας να πει μετά από αυτά τα γεγονότα που είναι καταγεγραμμένα στο ναό της Δημοκρατίας, στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι μια συζήτηση κάπου, είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά του Κοινοβουλίου. Εάν λοιπόν μέχρι εχθές κάποιος διαβεβαίωνε περί ασφάλειας και τα λοιπά και συνέβη αμέσως μετά το γεγονός, δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχόλιο. Δεν μου λέτε... Καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός τι ακριβώς γίνεται. Δεν μου λέτε, κύριε Αποστολίδη, από την εμπειρία που έχετε και στην πολιτική αλλά και στην νομική σας διαδρομή, θα υπάρξει πλήρης διελεύκαση και στο σκαμνί, θα το πω λαϊκά, θα καθίσουν, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, όλοι οι υπεύθυνοι ή μόνο ο σταθμάρχης και ένα-δυο ακόμη, ενώ και οι παραπάνω οι διοικούντες, οι πολιτικοί, οι προϊστάμενοι, θα καθίσουν στο σκαμνί ή θα πάμε? Κοιτάξτε, σε παραγραφές και συγκαλύψεις? Με τις δικές μας σκέψεις και ισχυρισμούς πραγματικούς αλλά και νομικούς, βάσιμα έχουμε υποστηρίξει τη σημεινητήρια αναφορά ότι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις είναι και οι ευθύνες, οι κυρίαρχες ευθύνες. Δεν είναι μονάχα στους φυσικούς λειτουργούς, όπως στην προκειμένη περίπτωση, στο σταθμάρχη, στο κλειδούχο, στον επιθεωρητή. Δεν είναι μόνο στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Είναι στα κέντρα αποφάσεων. Και τα κέντρα αποφάσεων έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι ο τριχοτομημένος ΟΣΕ. Καθένας λοιπόν από τους διοικούντες θα κριθεί για την εγκληματική αμέλεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και για την παράβαση στοιχειωδών καθηκόντων με βάση το οργανόγραμμα της κάθε εταιρείας. Υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εάν αυτές οι αρμοδιότητες, κατά την άποψη δική μας, είχαν τεράστιες εγκληματικές πλημέλειες, κάτι δική μας άποψη, και ζητάμε από τη δικαιοσύνη να τη διερευνήσει και εκεί και σε όλη την ιεραρχία. Εάν η δικαιοσύνη, προσωπικά αν θέλετε, επειδή με ρωτάτε, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και νομίζω ότι σε τέτοια γεγονότα δεν χαρίζεται σε κανένα, και τουλάχιστον από τους λειτουργούς που έχουν ήδη την υπόθεση στα χέρια τους, θέλω πραγματικά, αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η δικαιοσύνη πραγματικά θα ρίξει άπλετο φως παντού. Θα κλείσω με ένα ερώτημα του φίλου του Αλέξανδρου. Αυτό το πόρισμα, λέει, της Επιτροπής που διόρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, που θα ενσωματωθεί στη δικογραφία, έχει ήδη ένα κενό. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, ο κύριος Γεννηδούμιας, επώνυμα, δεν ζητήθηκε καν η δική τους άποψη στο πόρισμα. Δεν μπάζει?
Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα και είχε απολύτω δίκιο ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, έχει απολύτω δίκιο. Κύριε, δεν με καλέσατε να σας πω την άποψή μου, γιατί εγώ λειτουργώ. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι στο τιμόνι. Να σας πω τι έφταξε. Να σας πω γιατί κάναμε διαμαρτυρίες πριν 1-2 χρόνια ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στη μετακίνησή μας. Όταν λοιπόν δεν καλεί τον άνθρωπο ο οποίος εκτελεί το έργο, γι' αυτό μίλησα έκθεση επί χάρτου. Γιατί κοιτάξτε να σας πω, έκθεση επί χάρτου και καλά, που εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να αντικρίνω, ας το πούμε, δεν είμαι ούτε συγκοινωνιολόγος, ούτε τίποτα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τι αφορά για το μέλλον το σιδηρόδρομο. Για το μέλλον του σιδηρόδρομου χρειάζεται μελέτες επιτόπου, συζήτηση με το προσωπικό, με ανθρώπους οι οποίοι, αν θέλετε, γιατί δεν αμφισβητώ την επιστημοσύνη των συγκεκριμένων που διορίστηκαν, αλλά παίρνεις εμπειρίες. Δεν ανακαλύπτεις το ποδήλατο στην Ελλάδα. Mm. Παίρνεις εμπειρίες από άλλα κράτη πιο σύγχρονα που έχουν την δυνατότητα να σου μεταφέρουν know-how και από εκεί και πέρα να σχεδιάσεις για να μην σταματήσει. Σωστά το λέτε, κύριε Αποστολίδη. Αυτό το πινκ-πονγκ πέρα. Να πω στο φίλο ακροατή εδώ ότι σαφώς και αναφέρθηκε σε πολιτικές ευθύνες ο κύριος Αποστολίδης. Μάλλον δεν τον ακούσατε. Τις κατέγραψε με σαφήνεια. Ο Φώτης είναι η τελευταία ερώτηση ακροατών και θέλω να πάμε στον χρόνο που μας απομένει και σε ένα άλλο θέμα. Λέει εδώ. Μα είπα στον ακροατή σας ότι κυρίαρχα αντικειμενικές και υποκειμενικές ευθύνες κυρίαρχα έχουν οι διοικούντες. Και όλη η ιεραρχία. Ναι, ναι. Έκανα αναφορά. Τι είναι σαφές. Δεν το άκουσε, δεν το άκουσε. Ο Φώτης λοιπόν είναι το τελευταίο ερώτημα στο θέμα αυτό. Ερώτηση λέει προς τον κύριο Αποστολίδη. Όλος ο ιταλικός τύπος έγραφε και γράφει και όχι μόνο ακόμη και η ίδια η σελίδα του Συνδικάτου των Εργαζομένων της Φερόβια Ντελοστάτο. Δίνω και τη σελίδα, λέει, αν θέλει ο κύριος Αποστολίδης, ότι η εταιρεία χρησιμοποιήθηκε ως η βιτρίνα της μαφίας για το μεγαλύτερο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από ναρκωτικά. Αυτό έχει κάποια αξία για την εδώ δίκη όταν γίνει? Κοιτάξτε, αυτό δεν αξιολογείται σε σχέση με το ατύχημα, το δυστύχημα. Αυτό αξιολογείται σε πολιτικό επίπεδο και όποιοι πήραν αυτές τις αποφάσεις θα αναλάβουν και τις πολιτικές ευθύνες για ό,τι υπόγειες διαδρομές καταγγέλλονται κτλ. Μάλιστα. Δεν θέλω να κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ. Κύριε Αποστολίδη, πριν σας αποχαιρετήσω. Αλλά είναι ζήτημα πολιτικών ευθυνών. Πριν σας αποχαιρετήσω, είστε ο αίτιος που έχει μπλοκάρει ιστορία με τη δομή στη Λεσβό? Ναι, άλλη περιπέτεια αυτή. Φύγαμε από το ένα μέρος της δομής που πήγε να φτιαχτεί μετά τις μεγάλες φασαρίες που γίνανε και τα έκτροπα και πήγαμε άλλα 5-6 χιλιόμετρα στην καρδιά του δάσους, του μοναδικού δάσους του νησιού, να φτιάξουμε μια δομή 5.000 ατόμων, δηλαδή να έχουμε μια μόνιμη φυλακή των προσφύγων, των μεταναστών, να έχουμε εκεί μια ανθρωποφυλακή που λέω εγώ, με τεράστιους κινδύνους περιβαλλοντικούς, τεράστιους κινδύνους, που πραγματικά κάποια στιγμή έχω πει πολλές φορές και έχω γράψει, όλη αυτή η ιστορία μοιάζει με το χρονικό ενός προαγγελθέντος θανάτου, αν υλοποιηθεί. Η δικαιοσύνη με αίτηση αναστολής έχει πάψει προς το παρόν το έργο, δικάσαμε τις δύο αναιρέσεις. Και ευελπιστώ ότι, δεν προδικάζω, αλλά ευελπιστώ βάσιμα, ότι με βάση και την τελευταία απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ, εάν γίνει σεβαστή, οι αποφάσεις δεν θα επιτρέψουν τη συνέχιση της οικοδομής, της δομής, για να κάνουν ένα ανθρώπινο παρκάρισμα μεταναστών και προσφύγων. Και να έχετε υπόψη σας, και αυτό είναι το τραγελαφικό, τώρα που δικάζαμε μερικές μέρες πριν δικάσουμε το Γενάρη και το Φλεβάρι, έστειλε για πρώτη φορά το Υπουργείο, αφού ήδη είχαν ξεκινήσει να κάνουν έργο, στην περιφέρεια και στους φορείς
έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι καθολικά αντίθετη η έκθεση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους Δήμους, και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτα να χτίζεις και μετά να ζητάς έκθεση. Αυτή είναι η προχειρότητα, και αυτή την προχειρότητα νομίζω ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να την κρίνει και να αποδώσει το κέσσερι στο κέσσερι. Τα μπικικίνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις ανθρωποφυλακές να είναι καλά, να τα μοιράζουμε εδώ σε απευθείας αναθέσεις και δεν βαριέσαι. Κύριε Αποστολίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα.